Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Z-Box του Μαρτίου, το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, το οποίο για να έρθει στην Ελλάδα βγαίνει κάπου στα, εντάξει, θα τραβάει ανάλογα μια 23, μια 24, μια 25, τώρα δεν ξέρω αν παίζει αυτό με την διαφορά λίρας και ευρώ. Να πούμε ότι ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το My Geek Box, το Pop in a Box, τον The Hat Group όμιλο, πήγα να μπερδευτώ λιγάκι. Να πούμε ότι αυτό το μήνα ήρθε αρκετά καλά σαν ημερομηνία, ήρθε σχετικά νωρίς σε σχέση με άλλες φορές που έρχεται τον επόμενο μήνα και ξέρω εγώ, γιατί Μάρτι έχουμε, Μάρτι ήρθε, αλλά ήρθε λίγο ταλαιπωρημένο, έτσι εδώ λίγο ένα σκισηματάκι. Μπροστά εδώ επίσης ένα σκισηματάκι σαν κάποιος να πήγαινε να κάνει κομπίνα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, ένα ωραίο κουτάκι το οποίο αρκετές φορές έχει πέσει να είναι καλό το κουτί αυτό. Και θα δούμε τώρα, αυτό είναι το Z-Box του Μαρτίου. Σίγουρα είναι σίγουρα το Z-Box του Μαρτίου, γιατί έχουμε και γίνει κανένα λάθος και παραλάβουμε κανένα παλιότερο. Είχαν χάσει κιόλας ένα κουτί τότε. Να πούμε ότι φαίνεται βαρύ. Όχι, δεν το έλεγα βαρύ. Γεμάτο ίσως, γιατί δεν πατιέται πολύ. Τώρα τόσο ξεκινώ. Α, λογικά γι' αυτό φαίνονταν και λίγο πιο γεμάτο. Έχουμε τα δύο AirPlast εδώ για να προστατεύουν το κουτί. Ας ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι. Το οποίο μπλουζάκι αυτή τη φορά είναι ένα μπλουζάκι μαύρο. Έχει μια ωραία στάμπα πάνω. Α, ναι, αυτό είναι το Jumanji. Εντάξει, αυτό είναι το Jumanji. Πάρα πολύ ωραία, μιας και είχαμε την ταινία τελευταία, την νέα ταινία, η οποία νέα ταινία δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν τη συγκρίνω με το παλιό. Ήταν καλή, αρκετά καλή, αλλά εντάξει, τώρα εδώ ας πούμε παίζει αυτό το επιτραπέζιο και ό,τι γινόταν στο επιτραπέζιο γινόταν στα αλήθεια. Δηλαδή έβγαινε, ξέρω εγώ, ότι θα έρθουν αλιγάτορες, ερχόταν αλιγάτορες και στα αλήθεια και πολλά άλλα έτσι έχει τρελά. Πάρα πολύ ωραία ταινία, έπαιζε και ο Ρόμπι Βίλιαμς. Αρκετά παλιά ταινία, κλασική, γι' αυτό και το θέμα, η θεματολογία αυτού του μήνα ήταν νοσταλγία. Νοσταλγία όπως μας το έλεγε. Έχουμε αφισάκι εδώ πέρα, καλό αυτό, το οποίο θα μας δυσκολέψει στο άνοιγμα. Με τα χίλια ζόρια και με τη βοήθεια του κοπηδιού άνοιξε. Τώρα θα δούμε εδώ μέσα τι παίζει. Και τις στέλνουν έτσι ωραίες αυτό το κουτί, προστατευμένες. Και αυτές είναι και license τόλες. Ναι, έχει εδώ ξεκινά να φαίνονται και τα license. Ου, είναι Pac-Man. Ναι, ρε φίλο, εντάξει. Το Pac-Man είναι μια πάρα πολύ ωραία φύσα. Ο αγαπημένος Pac-Man με το φαντασματάκι τον κυνηγάει. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του συγκεκριμένου φαντασματάκι. Αλλά το Pac-Man το έπαιζα και πιο μικρός και τελευταία και στο κινητό που έχει βγει αυτά. Άνετα ακόμα παίζει Pac-Man. Και αυτή είναι η αφίσα, εννοείται, είναι από την GBI. Και η GBI γενικά κάποιες αφίσες που έχω πάρει εγώ παλιότερα. Έχει και άλλα και προστατευτικά για αφίσες, έχει και κάδρα και τα σχετικά. Βγάζει έτσι πολύ ωραίες αφίσες και καλά προϊόντα και λίγο τσιμπημένα γιατί είναι αγγλική εταιρεία. Έχουμε νόμισμα, ναι, πολύ μου αρέσει τελευταία αυτό που κάνει το Z-Box να βάζει νομίσματα μέσα στα κουτιά τους. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι από το Back to the Future και αυτό αγαπημένο franchise. Πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Και εδώ έχουμε ότι είναι limited στα 5.000 κομμάτια, ναι. Και ότι είναι και αριθμημένα κιόλας. Τώρα το συγκεκριμένο θα μας λέει νούμερο πάνω. Επίσης έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραίο. Αυτό νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε βασικά λίγο. Ένα πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Εμείς έχουμε το 2585. Και αν την πάρεις σαν χρονολογία, είναι μια πολύ μακρινή χρονολογία. Πάρα πολύ ωραίο, μέσα στην προστατευτική θήκη του και έχει αυτό το αγαπημένο αμάξι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι έχουμε εδώ και πίσω. Όσα χιλιόμετρα την ώρα και καλά, πάρα πολύ ωραίο. Και κάτω πρέπει να είναι η ταχύτητα η πιο μελλοντική. Τώρα τα θυμάμαι, έχω και πάρα πολύ καιρό τα δω. Τα είχα δει πιο μικρό. Να, ωραία, τώρα ευκαιρία μας τα ξαναθύμισε, ευκαιρία να τα ξαναδούμε μια. Θα κάνουμε έτσι ένα μαραθώνα, ας πούμε. Τι έχουμε, έχουμε μέσα και άλλα αντικείμενα, ναι. Ready Player One, να, ωραία, βγαίνει και η καινούργια ταινία του Ready Player One. Πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι ένα κλειδί. Πάρα πολύ ωραίο μπρελοκάκι αυτό. Παλαντόν μου φαίνεται, ναι, είναι παλαντόν. Μπορούμε νομίζω να τα ανοίξουμε βασικά λίγο. Δεν χρειάζεται να το βλέπουμε μέσα από το. Μέσα από την τζελατίνα. Ναι. Crystal Key, το κρυστάλλινο κλειδί. Αυτό είναι το Crystal Key Keyring, όπως μας το λέει. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένω πώς και πώς την ταινία. Τώρα, λογικά, αυτή τη βδομάδα θα πάμε στον κινηματογράφο να τη δούμε. Νομίζω τώρα παίζει. Και όπως είπα, από την αγαπημένη Παλαντών. Ωραία. Και πίσω. Όχι, πίσω δεν έχει. Α, και πίσω μας γράφει κάποια πράγματα. Ready Player One, πίσω μας έχει τις άδειες και τα σχετικά. Ένα ωραίο αντικείμενο. Εντάξει, ένα μπρελοκάκι, γιατί όχι. Συνεχίζουμε. Ού, ναι, το collectible του κουτιού και αυτό που έχω πει πάρα πολύ, ότι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα κουτιά ότι έχουν μέσα πάντα ένα collectible. Και αυτά είναι τη Funko. Α, ωραία, ναι, αυτά είναι τα. Πώς τα λέει τα Mystery Minis. Ναι. Είναι Mystery Minis. Στην αρχή με ξεγέλασε το κουτί, γιατί δεν τα έχω ξαναδεί. Αλλά είναι ναι, Mystery Minis τη Funko. Από την πιο κλασική σειρά εδώ βλέπουμε, λέει Mega Man και τα σχετικά. Έχουμε και τον Pac-Man πίσω, έχει και πολλούς κλασικούς.
Πάρα πολύ ωραία. Θα το ανοίξουμε εννοείται να δούμε ποιο τι είχαμε και είναι αντικείμενο τη Funko. Μακάρι να είχαμε κάποιο γνωστό, γιατί δεν του ξέρω και όλου. Τώρα α πούμε το Mega Man, τον ξέρω. Την, πάνω το Pac-Man και τα φαντασματάκια και αυτά τα ξέρω και την κυρία Pac-Man. Το Cuber, εντάξει. Τον άλλο, τον Dick Duck, αυτά είναι λίγο αρκετά βασικά, μάλλον πρώτη εποχή μου. Πάμε να δούμε ποιον είχαμε. Τι λες τώρα, μπράβο στη Funko που το έβαλε έτσι και σε κουτί παλιού ηλεκτρονικού και καλά. Ο Mega Man μικρός είχα και κάποιες φιγούρες από Mega Man, βασικά τις έχω ακόμα, γιατί πάντα τα κρατάω όλα και δεν πετάω ποτέ τίποτα. Είχαμε και το άλλο το Mega Man Pep που είχε ένα τσιπάκι και έβαζε, αλλά ήταν χαζομάρα και ότι έπα το κουνάς. Τι έχουμε, μακάρι να έχουμε καλό, και ήταν χαζομάρα που έπα το κουνάς μέχρι να βρεις τον κακό και είχε τα τσιπάκια τα οποία τσιπάκια τα είχαν μέσα. Ναι ρε φίλε είναι ο Mega Man. Μάλιστα ρε φίλε, ναι είναι ο Mega Man, πάρα πολύ ωραίος, αυτός θα διακοσμήσει σίγουρα το καινούργιο μας background. Πάρα πολύ ωραίος και νομίζω βρήκα ήδη που θα μπει. Τι λες τώρα ρε εσύ, ο γαμάτος Mega Man, μάλιστα, ωραία, ωραία, είναι τουλάχιστον κάτι γνωστό, γιατί άμα τύχαινε κάποιον από τους άλλους που δεν ήξερα, πάρα πολύ ωραίος. Τι λες τώρα, σε φιγούρες είχα τον Mega Man, είχα τον Protoman, είχα τον άλλον, πώς τον έλεγε, Virus νομίζω, ρε, που είχε φωτιά ή κάτι περίεργο, αυτός θα μπει κάπου εδώ, μαζί με τα άλλα Mystery Minis. Βασικά όχι τώρα, για να το ξαναδείξουμε λίγο μετά που θα κάνουμε την εκτίμηση και μας έφυγε η μάσκα λίγο για τα σχετικά, αλλά για να το δείξουμε μετά για να γίνει εκτίμηση θα χρειαστεί να τον έχουμε δίπλα μας. Πάμε εδώ να δούμε τι παίζει. Έχουμε ακόμα ένα αντικείμενο. Βασικά δεν βιάζομαι να το ανοίξω. Μέσα δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα. Το Z-Box Magazine. Εντάξει, κλασικό. 5 λίρες. Αρκετό κόσμο πληρώνει 5 λίρες για να αγοράσει αυτό το περιοδικό. Όχι βέβαια. Και εδώ έχουμε μαγνήτες. Είναι αυτά. Όχι, coasters. Α, είναι coasters. Είναι Super Nintendo βλέπουμε. Έχουμε Zelda. Έχουμε Mario World. Super Mario World μάλλον. Και έχει αυτού του 4 πίσω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Α, και Super Metroid, όχι το Metroid, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω παίξει το Metroid. Super Mario Kart έχω παίξει, εντάξει, αλλά το Metroid, ίσως κάποια στιγμή, ίσως είναι και αυτό τώρα η ώρα να το παίξουμε σε κάνα emulator ή ξέρω εγώ. Ας τα δούμε και τα σουβεράκια μας και αυτά πολύ ωραία και κλασικά. Τουλάχιστον τα τρία, τα δύο Super Mario, ας πούμε για το Zelda, τα γνωρίζω το άλλο, το Super Metroid δεν το έχω παίξει καθόλου. Λοιπόν, τα έχουμε, α, τα έχει μαζί ρε, τα έχει πακεταρισμένα, οπότε πρέπει να τα ασκήσουμε για να τα ανοίξουμε. Δεν πειράζει. Παλαντών είναι και αυτά. Έχουμε εδώ τα Super Mario τα έχει μαζί. Βλέπουμε εδώ Super Mario World και Super Mario Kart από το Super Nintendo. Πάρα πολύ ωραίο. Exploration, Conquer. Και εδώ πρέπει να είναι σαν interface. Πρέπει να είναι αυτό το Super Nintendo του τότε. Παίζει γιατί έχει εδώ έτσι αυτά τα γράμματα και αυτά θα μπορούσε. Και πίσω έχουμε Παλαντών, τις άδειες και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο σουβεράκι. Πάρα πολύ ωραίο set και αυτά. Νομίζω ότι πιο χαρούμενος αυτή τη φορά είμαι για το collectible αυτού του μήνα. Εντάξει, τα νομίσματα μου αρέσουν πάρα πολύ, τα εκτιμάω. Και η μπλούζα πάρα πολύ ωραία του παλιού αγαπημένου Jumanji. Και το καινούργιο ήταν καλό, αλλά εντάξει, ήταν πολύ light αυτό. Ωραία εφέ είχε και αυτά. Εντάξει. Και εδώ έχουμε The Legend of Zelda, A Link to the Past, πάρα πολύ ωραίο. Και Super Metroid. Αυτό βέβαια το εδώ, δηλαδή από τη φωτογραφία φαίνεται πολύ ωραίο. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου και αυτά είναι αρκετά πρώτη εποχή μου. Αν και εντάξει, Super Mario και Zelda παίζαμε και στο Game Boy πιο μετά. Από εκεί τα άμαθα κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Και από την Παλαντών. Αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε αυτό το κουτί. Ας κάνω μια εκτίμηση τώρα. Αυτά τα σουβεράκια, ξέρω εγώ, ένα set με 4 σουβεράκια από την Παλαντών. Κάνε δεκάρικο. Περίπου εκεί. Ίσως και λίγο πιο κάτω. Αν το πούμε κοντά στο δεκάρικο. Εδώ έχουμε αυτό το κλειδί το οποίο είναι. Είναι λίγο ψεύτικο μεν, δηλαδή τσαλακώνεται άνετα εύκολα, δεν χρειάζεται το τσαλακώσω όμως. Ready Player One, License προϊόν όμως και αυτό. Αυτό ξέρω εγώ 5-6 ευρώ, δεν θα το δώσω παραπάνω. Το νόμισμα, τα νομίσματα γενικά έβγαλα και κάποια νομίσματα προς πόλη στη Ζάβη, κάπου στις 12 λίρες νομίζω έχει βγάλει το νόμισμα. Και σίγουρα δηλαδή δίνεις έτσι λεφτά για κάποιο νόμισμα που σε ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πάρω το Jurassic World που είχα χάσει από εκείνο το κουτί. Το γαμάτο Mystery Mini, τα οποία Mystery Mini στην Ελλάδα κάπου στα 7-8 ευρώ. Περίπου εκεί, είμαστε πάρα πολύ ωραία γιατί είχαμε το Mega Man και θα μπει στο καινούργιο μας background. Βασικά, τώρα νομίζω μπορούμε να τον βάλουμε. Ναι, αυτή τη φορά να μην πέσει κάτι. Όχι, εκείνη η μάσκα γενικά έχω θέματα και άλλες φορές πέφτει ο νέος μόνος μου και πετάγομαι λίγο. Γιατί είναι και η μάσκα του Jason. Τι αφήσα η γαμάτη, αφήσα. Εδώ έχουμε τον Pac-Man με το φαντασματάκι να τον κυνηγάει. Αυτή εδώ να την πούμε και αυτή κανένα τάλιρο, περίπου εκεί νομίζω όχι παραπάνω. Μπορεί να λέμε και πολλά. Και η γαμάτη μπλούζα που έχει το παλιό κλασικό αγαπημένο Jumanji σαν στάμπα. Και αυτές οι στάμπες της είναι λίγο μέτριες, οπότε κάπου στα 10 με 15 ευρώ περίπου εκεί. Τώρα ναι, εδώ ξαναφαίνεται στη στάμπα ότι δεν είναι πολύ καλή. Την νιώθεις ότι άμα την τρύψεις αρκετά θα ξεκολλήσει. Αυτά με τα πολύ γαμάτα αντικείμενα. Εντάξει, αρκετά. Ένα πολύ γεμάτο κουτί αυτή τη φορά με αρκετά αντικείμενα. Mystery Mini, νόμισμα, μπρελόκ, σουβέρ, αφίσα, μπλούζα. Και εννοείται το Z-Box Magazine που αφήσαμε για το τέλος. Το οποίο κάνει ακριβώς 4,99 λίρες.
Εντάξει, εδώ έχουμε τον επόμενο μήνα. Α, ο KO Bart λογικά αυτό παραπέμπει σε Street Fighter. Λογικά. Θα μπορούσε να πούμε ότι εντάξει, ή όχι, Mortal Kombat, όχι, όχι, λογικά σε Street Fighter βάσει χρωμάτων έτσι και αυτά. Πάμε να δούμε μέσα. Συνεχίζουν έτσι πιο νοσταλγικά να το πηγαίνουν τα παιδιά. Πάμε να δούμε και εδώ τι παίζει. Έχουμε από το... Εδώ έχουμε από το Ready Player One την καινούργια και εδώ από το Back to the Future. Έχουμε εδώ κάποια sneak peek. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα εδώ εντάξει, μας λέει και τα περιεχόμενα του κουτιού. Φωτογραφίες από τον προηγούμενο μήνα και από άλλους Zboxers τι είχαν βγάλει. Ναι, ρε, κάνω τα. Αυτά είναι τα νομίσματα που θέλω. Τώρα ο άλλος έτυχε τα χρυσά τα νομίσματα. Του Jurassic Park θέλω σίγουρα και ο άλλος ο κολόφαρτος έτυχε τα χρυσά τα νομίσματα. Εμείς ακόμα ένα χρυσό νόμισμα δεν κερδίσαμε. Δεν πειράζει. Έχουμε εδώ. Ναι, το Super Nintendo Entertainment System. Αυτό νομίζω είναι το SNES. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό πρέπει να ξαναβγεί και ή κάτι τέτοιο. Οπότε θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να το ξαναχτυπήσουμε και να γυρίσουμε λίγο πίσω. Έχουμε εδώ κάποια παιχνίδια λογικά από εκείνο. Ναι, έτσι όπως φαίνονται εδώ τουλάχιστον. Και το Zelda Star Fox αυτό. Ναι, και αυτά όντως πρέπει να είναι από το πώς ξεκινούσε το παιχνίδι. Ούτε το Star Fox ξέρω τι είναι. Και έχουμε εδώ. Α, μας λέει εδώ ξέρει το Time Traveler και DeLorean, ναι. Από το, τη χρονομηχανή και μας λέει εδώ τα πόσα έπιανε. Οπότε και αυτά ήταν που είχε πίσω το νόμισμα. Μας λέει εδώ κάποια στοιχεία. Ωραίο, ωραίο αυτό. Πολύ ωραία σελίδα. Εδώ τι είναι μέσα στο κουτί και τα σχετικά. Ναι, εμείς είχαμε όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρυσό νόμισμα, αλλά δεν πειράζει. Το χρυσό νόμισμα είναι μόνο 5. Α, εσύ αλλάζουν και τα χρώματα. Α, ναι, εσύ. Το μπλε που μας στείλανε εμάς γι' αυτό έγραφε Mega Man. Πάνε. Ήταν σίγουρο ότι θα είναι κάποιος από το Mega Man. Το κίτρινο πακετάκι λογικά έχει κάποιο από Pac-Man και το άλλο πακετάκι το πράσινο έχει από το άλλο τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο. Α, όχι, Super Mario παίζει να είναι ή όχι. Θα σας γελάσω. Back to the Future Collector's Coin. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γερό Νιάγκνετ από το καινούριο Jumanji όπως είπαμε. Το οποίο ήταν αρκετά καλό μπορώ να πω. Δεν πιάνει όμως το προηγούμενο. Εντάξει, τώρα πλέον μπαίνουν μέσα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο είναι σαν ηλεκτρονική πραγματικότητα. Πάλι μπορεί να παγιδευτούν εκεί και τα σχετικά, αλλά δεν έχει τόσο πολύ όπως το προηγούμενο που όλα γίνονταν στον πραγματικό κόσμο. Με τους νέους παίχτες, ας πούμε. Είτε ένα χαρακτήρα, ήταν οι χαρακτήρες του παιχνιδιού. Ήταν παίχτες, ας πούμε. Ή ήρωες του παιχνιδιού, να τους πούμε, ξέρω εγώ. Champions Heroes. Γκίκτη Σέρτ, 5 πραγματάκια για τον Pac-Man. Πάρα πολύ ωραίος και ο Pac-Man. Και αυτό, έπαιζα και το παλιό παιχνίδι του, αλλά και ένα που βγήκε στο PlayStation 1 που είχε κανονικά τον Pac-Man και τρέχει εκεί πέρα. Εδώ από το Ready Player One πάλι ένα άρθρο και από το Back to the Future. Εδώ έχουμε, όχι από το King Kong, ναι, πολύ ωραία σκηνή. Και τα σχετικά νοστάλγια από vinyl, ναι, εδώ νοσταλγικά από vinyl ας πούμε. Και εδώ τι έχουμε. Α, έχει όλα αυτά, τσάκι, δεν τσάκι, ναι, ναι, εδώ. Εντάξει, από το Ready Player One θα δούμε τι παίζει μέσα. Φαίνεται πάρα πολύ καλή ταινία και με χαρακτήρες έτσι γαμάτους. Θα δούμε από τον The Iron Giant ας πούμε. Έχουμε εδώ Mario αντίο Link. Ω, αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Head to head. Power, Plumbing Ability. Ναι, Plumbing Ability. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να χρειαζόταν η ικανότητα στα υδραυλικά τέλος πάντων. Εζόσφωνες και οι δύο. Του Princess και οι δύο, ναι, για μια πριγκίψη εννοείται. Και Agility. Νομίζω ότι ο Link περνάει αρκετά τον Mario. Το Mario στην ουσία είναι πιο καλός μόνο στα υδραυλικά. Είναι χέσιμο. Εντάξει, τώρα για μια γυναίκα να μου πει, ίσως είναι καλό αυτό. Δείτε κι εσείς λίγο αυτό το γκάλωπο, ας πούμε, αλλά εντάξει, χαζουμάρα. Αυτά. Ο Link εδώ βγήκε πολύ δυνατός. Ο Zelda μάλλον, έτσι. Αυτός είναι ο Zelda, παιδιά. Να σας τριγκάρω λίγο σας τους κλασικούς. Αυτά. Και τον επόμενο μήνα, όπως είπαμε, είναι Street Fighter. Αυτά νομίζω και για σήμερα, παιδάκια. Μην εντάξει, δείτε και στο κουτί, γράψτε πώς σας φάνηκε. Είναι ως καλός ψυχαναγκαστικός. Έβαλα το νόμισμα ακριβώς εδώ στο κυκλάκι. Νομίζω ότι ένα από τα καλύτερα Zbox που έχουμε δει. Πολύ γεμάτο και πολύ γαμάτο. Αυτά, παιδάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.